Μπροστά μου, Πρόεδρε, το Μνημόνιο Πολιτικής για τη Διασφάλιση Ασφαλών Πεζοδρομίων για πεζούς και άτομα με αναπηρίες και για την προστασία του περιβάλλοντος και των δέντρων που είχαμε υπογράψει μαζί με οργανώσεις παραπληγών 18 Δεκάτου του 2018. Γιατί το αναφέρω τώρα, γιατί δεν θα ανεχτούμε σε αυτήν την αίθουσα, κάποιοι να επικαλούνται ίσως ότι έχουν περισσότερες ευαισθησίες από τον οποιοδήποτε συνάδελφο, όχι από εμάς, από τον οποιοδήποτε συνάδελφο. Λέγοντας αυτό, να πω ότι πώς καλλιεργάς συνείδηση γενικότερα του κόσμου, οδική συμπεριφορά, σεβασμό πάνω απ' όλα στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Την καλλιεργείς με αύξηση ποινών που έγιναν ήδη δύο φορές. Θα θυμίσω ότι είχαμε κλιμακωτές αυξήσεις πρόσφατα, από τα 85 καταλήξαμε στα 300 ευρώ. Και μετά ρωτάς και την νομική υπηρεσία αν ενδείκνεται να αυξήσουμε κι άλλον την ποινή. Και μας απαντήθηκε στην Επιτροπή. Ξεκάθαρα στην πρώτη συνεδρία μας απαντήθηκε. Και είναι άξιον απορίας και τέθηκε σήμερα στην Επιτροπή, γιατί τελικά η έκθεση αναφέρει πάνω ότι όλοι συμφώνησαν. Γιατί σήμερα κάποιοι το επικαλούνταν αυτό. Ότι όλοι συμφώνησαν. Ξέχασαν το ιστορικό όμως. 7 συνεδρίες. Στις πρώτες συνεδρίες ήταν ξεκάθαρο ότι και η νομική υπηρεσία και η αστυνομία και το ίδιο το Υπουργείο είχαν πει ότι αρκετά με τις αυξήσεις των ποινών δεν βοηθούν πλέον. Και είπαμε να πάμε σε άλλα μέτρα. Τα άλλα μέτρα είναι σωστά ερημούλκηση οχημάτων, που γίνεται ένα το παγκόσμιο. Αφαίρεση πινακίδων, που γίνεται ένα το παγκόσμιο. Και λύνει το πρόβλημα αυτομάτως εκείνη τη στιγμή, όταν θα ρημουλκίσουν τα αυτοκινητών, ελευθερώνεται αυτομάτως αυτή η θέση, που είναι εκεί για κάποιον άτομο με αναπηρία. Και όχι να του πεις ότι αυξάνω το πρόστιμο, αλλά θα αφήσεις τα αυτοκίνητα εδώ για 2, 3, 4, 5, 6 ώρες, 10 μέρες αν χρειαστεί. Κάπως έτσι λύνουν τα προβλήματα, Πρόεδρε. Και είναι άξιον απορίας, και το έχει αναφέρει ο κύριος Ορφανίδης, ότι ναι, υπήρχε εισήγηση προς τον Υπουργό και από τον κύριο Ορφανίδη και από εμένα προσωπικά. Είχα και συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, ρωτώντας ξεκάθαρα, συμφωνάτε, Υπουργέ μας, για το θέμα της αύξησης των ποινών. Και απάντησε ότι δεν είμαι τόσο σίγουρος. Και προτείναμε, ίσως με τη ρημούλκηση, να λύσουμε το πρόβλημα αυτών. Και λέει ναι, είναι ένα πολύ καλό μέτρο. Τι προέκυψε στο ενδιάμεσο και μέχρι την Πέμπτη που είχαμε τη συνεδρία, ο Υπουργός ήρθε και μας είπε ότι τελικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τη ρημούλκηση. Και ανέφερε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τη ρημούλκηση, βασιζόμενος φυσικά στα δεδομένα της αστυνομίας. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ο Υπουργός πιστεύει πραγματικά αυτά που έχει αναφέρει. Ότι δεν έχουμε χώρο να φυλάξουμε αυτά τα αυτοκίνητα. Λες και μιλούμε για 50 αυτοκίνητα τη μέρα. Και μήπως έχουμε κάποια ζημιά κατά τη ρημούλκηση. Που ρημούλκησεις γίνονται καθημερινά αρκετές. Έρχομαι τώρα στο θέμα πώς διαχωρίζουμε τον κόσμο σε πλούσιους και φτωχούς και τι ευχαίρες έχει ένας πλούσιος εναντί ενός φτωχού, γιατί αναφέρθηκε το θέμα αναλογικότητας των ποινών. Σημειώστε ότι ένας ο οποίος κυκλοφορεί με ένα αυτοκίνητο των 100.000 ευρώ, Πρόεδρε, ή 400 του βαριστείτε 500, νομίζω το ίδιο γαϊδούρι θα είναι στο τέλος της ημέρας και θα συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Όταν όμως επιβάλλεις αυτό το πρόστιμο σε έναν ευάλωτο νοικοκυριό, από τα 1.000 ευρώ που παίρνει, που είναι ο βασικός μισθός, του δημιουργάς πρόβλημα επιβίωσης. Και εμείς συγκρίνουμε τους μισθούς στην Κύπρο με τους μισθούς στην Ευρώπη, γιατί εκεί μιλούμε για τετραπλάσιους και πενταπλάσιους μισθούς. Άρα, αν στο τέλος της ημέρας ο σκοπός είναι να λύσουμε το πρόβλημα, υπάρχουν άλλες λύσεις, οι οποίες με μια συζήτηση σοβαρή μπορούμε να προχωρήσουμε να εφαρμόσουμε αυτές τις λύσεις. Μπορεί να πάρουν ένα μήνα, μπορεί να πάρουν δύο μήνες. Αλλά σκεφτούμε το εξής. Ας υποθέσουμε ότι αυτή η πρόταση περνά σήμερα. Και ταυτόχρονα σε δύο μήνες έρχεται το Υπουργείο και περνά τη ρημούλκηση, που η ρημούλκηση θα έχει επιπλέον κόστος. Θα φτάσουμε στο σημείο να μιλούμε πλέον για ένα θέμα το οποίο η ποινή θα αγγίζει πριν τη φυλάκιση. Εννοείται πριν τη φυλάκιση, θα μιλούμε για περίπου στα 1.000 με 1.500 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου απλά να πω ακόμη κάτι. Πρώτα, 30 δευτερόλεπτα μόνο, γιατί το νιώθω έντονα. Γιατί όλοι έχουμε δεχτεί τηλεφώνα
από άτομα τα οποία έχουν, μας το έχουν πει ξεκάθαρα. Φταίμεν και θα πληρώσουμε και κακώς παρκάραμε εκεί που δεν έπρεπε να παρκάρουμε, αλλά δυστυχώς ο Δήμος, οποιοσδήποτε Δήμος, ο εκάστοτε Δήμος, πρώτα να φροντίσει να δημιουργήσει αρκετά πάρκινγκ για να υπάρχουν διαθέσιμα προς όλους, γιατί πιστεύετε ότι δεν είναι όλοι συνειδητά που το κάνουν. Κάποιοι δυστυχώς, για περιπτώσεις ασθένειας που μας αναφερθήκαν σε αρκετούς συναδελφούς, αναγκάστηκαν να παρκάρουν για 10 λεπτά για να κατεβάσουν κάποιον για να πήγουν περιστατικό και να φύγουν δυστυχώς. Δεν τους δικαιολογώ, Πρόεδρε, να είμαστε ξεκάθαροι, όμως ας προβληματιστούν οι ίδιοι οι Δήμοι με την παροχή χώρων σταθμεύσεως για να κάνουν εύκολο την υποδομή και την καλλιέργεια της ανάλογης νοοτροπίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.